Ο ομφαλός εδώ δεν έχει πέσει και ήταν μάλιστα τον είδαμε και καλός είναι έτσι σαν κορμός δέντρο. Γι' αυτό και έδειξα στη μαμά του ανασηκώνουμε και στη βάση από πάνω και από κάτω με μία γάζα εμβαπτισμένη με ενόπνευμα τρίβουμε λιγάκι, ψιλοξύνουμε λιγάκι. Να το βοηθήσουμε. Να το βοηθήσουμε να πέσει και αφού πέσει για κάνα δύο μέρες συνεχίζουμε. Αν δούμε μια στάλα αίμα θα ανησυχήσουμε, όχι. Δείτε μια φωτογραφία και τίποτα περισσότερο. Μπάνιο πότε κάνουμε όταν πέσει ο ομφαλός. Και τώρα μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όσο διαβρέχει το ομφαλός τόσο καθυστερεί να πέσει. Μπανάκι, κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα. Διάφοροι τρόποι υπάρχουν. Στο χέρι το κρατάτε, μπορούμε τα ανάσκελα. Είτε το κρατάει ο ένας ο γονιός από τις μασχαλίτσες και ο άλλος το πλένει. Είτε το βάζουμε σε ένα λεκανάκι με μέρα πετσετάκι. Όχι σφουγγάρια, όχι πανιά πάνω στο μωρό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και ρούχα, πόσα ρούχα θα βάλουμε. Όσα ρούχα η μαμά. Παλτό η μαμά, παλτό και το μωρό. Φανελάκι, μαμά, φανελάκι και το παιδί. Το χειμώνα λέω μάλιστα. Συν ένα ζυμπουνάκι παραπάνω. Ναι. Συν ένα ρουχαλάκι, συν ένα. Το καλοκαίρι θα τολμήσω να πω μείον ένα. Ζεσταίνονται τα μωρά μας, προσοχή λιγάκι yeah. γιατί ζεσταίνονται. Μην κάνετε υπερβολές. Τα χεράκια τους και τα ποδαράκια τους θα θέλουμε να είναι δροσερά. Εάν ζεσταθούν χέρια πόδια, το παιδί έχει ανάψει. Μεγάλη προσοχή. Κάντε like, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο γιατί έχει πολλές καλές πληροφορίες.